Συνάδελφοι, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων για να σταματήσει το έγκλημα του Χιτά Φιλής, χαιρετίζουμε τη σημερινή σας συγκέντρωση. Είναι ολοφάνερο πλέον ότι από τη Φιλή μέχρι τον Ασπρόπυργο, μέχρι την Ελευσίνα, μέχρι και ολόκληρο το Θριάσιο, η υπόθεση βρωμάει. Βρωμάει με το Χιτά Φιλής και την επέκταση που σχεδιάζουν. Βρωμάει με τα ΙΠΕ Ελευσίνας και τα φουγάρα των υπογόνων βιομηχανιών που καθημερινά επιβαρύνουν την υγεία των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και με τον κίνδυνο ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος που κάθε μέρα είναι όλο και πιο κοντά. Και τώρα βρωμάει με την απαράδεκτη απόφαση για μετατροπή του Θριάσιου νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου. Συνάδελφοι, αυτοί που μας έχουν καταδικάσει να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό είναι οι ίδιοι που έχουν αφήσει τα κέντρα υγείας των περιοχών μας υποστελεχωμένα και αθωράκιστα. Ακόμα και τώρα, σε περίοδο πανδημίας, είναι οι ίδιοι που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να μην πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή, να μην γεγόμαστε στην πρώτη φωτιά, να μην τρέμουμε μήπως γίνει σεισμός. Είναι αυτοί που σήμερα άνοιξαν τα σχολεία της χώρας χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας των μαθητών, όπως τόσο καιρό οι μαθητές διεκδικούσαν, ρίχνοντας για άλλη μια φορά το μπαλάκι στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών με την ατομική ευθύνη και τα self-test. Είναι οι ίδιοι που μας καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργία και την κακοπληρωμένη δουλειά. Πρόσφατα πέρασαν σαν τους κλέφτες σε περίοδο ολικού lockdown στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τη δημιουργία τρίτου χιτά στη Φιλή με την κατασκευή ενός νέου αναχώματος, ενός συνοικού τείχους μήκους 1.500 μέτρων και ύψους 20 μέτρων για να συγκρατήσει το σκουπιδαριό που ήδη υπάρχει και να έρθουν να προσθέσουν κι άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφερειακή Αρχή Πατούλη, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε να ολοκληρώσει το έγκλημα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη διοίκηση της Δούρου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, που λίγο πριν παραδώσει ψήφισε τη δημιουργία του τρίτου χιτά στη Φιλή, κάνοντας ένα μικρό δωράκι στον κύριο Πατούλη. Αποδεικνύεται η στρατηγική του σύμπλευση σε τέτοια σχέδια που στόχο έχουν να τσακίσουν το λαό της Δυτικής Αττικής και να αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Τους το λέμε δυνατά. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε τη μία. Στα βρώμικα σχέδιά τους θα μας βρίσκουν συνέχεια απέναντί τους. Η Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στο Χιτά Φιλής, που αποτελείται από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και φορείς από τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, το προηγούμενο διάστημα οργάνωσε μια σειρά από κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο έγκλημα του Χιτά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τις κοινές μας αγωνίες, ενώνουμε τις φωνές μας με τους κατοίκους του Θριασίου, με τους εργαζομένους στην περιοχή και λογαριαζόμαστε με όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο τις ζωές και την υγεία μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε η Δυτική Αττική από πίσω αυλή να γίνει πρωταγωνιστής.